Με πυρετόδες ρυθμούς προχωρούν οι προετοιμασίες του συλλαλητηρίου για τη Μακεδονία που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το festival.gr, εκατοντάδες φορείς και σωματεία και χιλιάδες απλοί πολίτες έχουν ήδη δηλώσει ότι θα παρευρεθούν στο συλλαλητήριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιανουαρίου στις 2 το μεσημέρι στην περιοχή του Λευκό Πύργου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στο συλλαλητήριο θα συμμετέχει και ο γνωστός μουσικοσυνθέτης Μίκης Θεοδωράκης, μετά από πρόσκληση που έχει λάβει από τους διοργανωτές. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την έναρξη ουσιαστικά των δυναμικών κινητοποιήσεων. Μέχρι σε αυτή τη στιγμή είχαμε την προετοιμασία ουσιαστικά. Με τα δημοτικά ψηφίσματα σε όλη τη Μακεδονία να έχουν ξεπεράσει τα 30 και οδεύουμε για τη συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων που εκδίδουν ψηφίσματα δημοτικά του συμβούλια υπέρ της μη χρήσης του όρου Μακεδονία από το γειτονικό κράτος. Περιμένουμε κοσμοπλημμύρα, το πλαισιώνουμε και όχι απλά το πλαισιώνουμε, συμμετέχουμε στην Οργανωτική Επιτροπή και στηρίζουμε με νύχια και με δόντια να πάει καλά και θα πάει καλά. Να πούμε στον κόσμο ότι την Κυριακή 21 Ιανουαρίου και 2 το μεσημέρι έχει αλλάξει η ώρα, από 5 έγινε 2 για να είναι ημέρα και να μπορεί ο κόσμος να πάει και να επιστρέψει με ασφάλεια. Να έρθει ο κόσμος, να πάρει τα παιδιά του, οι οικογένειες να κατέβουν. Θα υπάρχει ασφάλεια, δεν θα γίνουν έκτροπο όπως λένε κάποιοι, να μην το ακούνε αυτό, και να έρθουν να βροντοφωνάξουν για τη Μακεδονία μας, για το μέλλον των παιδιών μας. Σε ό,τι αφορά το όνομα το οποίο θα είναι ο κύριος εισηγητής, έχουμε ζητήσει από τον κύριο Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος έχει πάρει σαφή θέση για το θέμα και ο οποίος δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη. Θεωρείται ένας άνθρωπος που έχει περάσει στην αντίπερα όχθη, γνωρίζει τους πάντες, τον γνωρίζουν οι πάντες και την προσφορά του, και δόξα τον Κύριο είναι εν ζωή αν και υπερήλικας. Έχουμε κάνει την πρόταση, ελπίζουμε η υγεία του να του το επιτρέψει και να έρθει να δώσει το σύνθημα για να αλλάξει όλη αυτή η πορεία που έχει ξεκινήσει, διότι στην Αθήνα δεν υπάρχει. Μάλλον δύσκολα βρίσκουμε πολιτικό να πει ότι η σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση. Οι διοργανωτές του συλλαλητηρίου διευκρινίζουν ότι στόχος της διοργάνωσης είναι η έμφαση του κυρίαρχου λαού στο προσκήνιο και η ξεκάθαρη εντολή του προς το πολιτικό προσωπικό της χώρας, προκειμένου να ανατραπεί η υφιστάμενη πολιτική πλεύση, όπου αποδέχεται σύνθετη ονομασία η οποία θα περιλαμβάνει τον όρο Μακεδονία. Οι διοργανωτές διευκρινίζουν ότι ο όρος Μακεδονία δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Οποιαδήποτε διαπραγμάτευση που θα περιλαμβάνει το όνομα της Μακεδονίας αποτελεί αλλίωση της ιστορικής αλήθειας και βρίσκεται απέναντι στη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Επειδή όταν ακούμε τους πολιτικούς πρέπει να κοιτάζουμε και πίσω από τις λέξεις, ο κύριος Καμένος πολύ ορθά είπε ότι ο ελληνικός όρος Μακεδονία δεν μπορεί και δεν πρέπει να δοθεί στο γειτονικό κράτος. Το ερώτημά μας είναι ότι θα μπορούσε να δοθεί ο σλαβικός όρος. Ας πούμε το Νόβα Μακεδόνσκα θα τον έβρισκε σύμφωνο τον κύριο Καμένο, διότι στη μετάφρασή του σημαίνει Νέα Μακεδονία. Να μην παίζουμε λοιπόν με τις λέξεις, ο ελληνικός λαός έχει κρίση και μπορεί να δει τι σημαίνει. Θέλουμε λοιπόν διευκρινήσεις από τον κύριο Καμένο. Ψήφισμα πρέπει να γίνει για το όνομα. Αυτό που ζητούμε εμείς από την ιστοσελίδα ονομασία.gr, όπου μπορούν να μπουν όλοι οι Έλληνες και να υπογράψουν και το κάνουν κατά χιλιάδες από όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Στέλνουμε ψήφισμα λοιπόν και το υπογράφουμε όλοι προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, τον κύριο Τσίπρα, όπου του λέμε ότι πρέπει να εμείνει η ελληνική θέση, πρέπει να είναι αυτή των πολιτικών αρχηγών του 1992 περί μη χρήσης του όρου Μακεδονία, και σε περίπτωση που η Βουλή εκτραπεί, συγκεκριμένο ρήμα, εκτραπεί από εκείνη την απόφαση, τότε θα πρέπει να κηρύξει ο Πρωθυπουργός δημοψήφισμα, μόνο σε εκείνη την περίπτωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι διαπραγματευόμαστε το όνομα σε καμία περίπτωση, θέλουμε να δείξουμε όμως ότι η βούληση του ελληνικού λαού είναι αποκρισταλωμένη και αφορά στη μη χρήση του όρου Μακεδονία. Το συλλαλητήριο για τη Μακεδονία στηρίζουν έμεσα ή άμεσα οι Παμακεδονικές Ενώσεις, εκατοντάδες πολιτιστικοί σύλλογοι της Βόρειας Ελλάδας, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι από όλους σχεδόν τους δήμους της Μακεδονίας, κληρικοί ή επίσκοποι από τις Μητροπόλεις της Μακεδονίας, δεκάδες επαγγελματικά, αθλητικά και εξοραϊστικά σωματεία και σύλλογοι της Βόρειας Ελλάδας, καθώς και όλα τα χριστιανικά σωματεία της Θεσσαλονίκης.